Η δωρεά των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης του πνευματικού φάρου στη θέση Πετρίτσια της περιοχής Νεοχωρίου του Δήμου Πρέβεζας αποδέχθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να αξιοποιηθούν για κοινοφελείς σκοπούς. Στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή της παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα, ώστε η Περιφέρεια Ηπείρου να προχωρήσει στον καθαρισμό και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων σε έκταση 16,5 στρεμάτων. Λοιπόν, αποδοχή δωρεά της οικοπαιδικής έκθεσης μετά των κτισμάτων είναι η κατασκήνωση του πνευματικού φάρου Ιωαννίου. Η διοίκηση του πνευματικού φάρου, εμείς καθαρίσαμε όπως κάθε χρόνο, εμείς καθαρίζουμε και την έκθεση γιατί αυτοί δεν έχουν πόρους. Μας έκαναν μια εισήγηση ότι αυτό μπορεί να μας το δώσουν εμάς για να χρησιμοποιηθεί από εμάς για κοινωνική πρόνοια. Θέλει αρκετή δουλειά. Αλλά νομίζω ότι και κάποιοι από εμάς που πηγαίναμε εκεί τα καλοκαίρια έχουμε εικόνες. Επειδή η δωρεά είναι μια ευκαιρία και ευκαιρίες και έρδες έχει αξιοποιήσει η Περιφερειακή Αρχή όπως με το κλειστό. Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας, δηλαδή πώς θα συντηρηθεί, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα το... Εντάξει, η δωρεά είναι ένα κομμάτι, το από εκεί και πέρα. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό ή κάποια μελέτη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή παίρνουμε μια απόφαση για την ότι θα δοθεί σε εμάς. Αυτό θα λειτουργεί 2 μήνες το καλοκαίρι. Θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο θα λειτουργεί με τον κάθε φορέα ο οποίος θα το ζητάει από εμάς να το λειτουργήσει τόσο απλό. Με κάποιους κανόνες που θα είναι από την πρόνοια κάτω. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Θα είναι κοινοφελής, δεν θα έχει αντίτιμο κτλ. Δεν θα είναι. Η συντήρηση θα πέφτει σε εμάς. Εντάξει, δεν είναι. Τη συντήρηση την κάνουμε και σήμερα εμείς στην περιοχή. Αυτά δεν θα κάνουν μόνοι. Η Μητρόπολη γιατί δεν το αποδέχτηκε, έχουμε καμία εικόνα? Η Μητρόπολη δεν μπορούσε να το αξιοποιήσει. Μην ξεχνάτε ότι η Μητρόπολη Ιωαννίνων, τα αγαθοεργά, τα... Πρόσεξε, η Μητρόπολη δεν έχει ευρώ. Ποτέ δεν είχε. Αλλά τα αγαθοεργά που μπορούσαν να τα δουλέψουν είναι πολύ κάτω από τη βάση. Παράλληλα, η μεταφορά του έργου της παράκαμψης της Νικόπολης ως έργο γέφυρα στο νέο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκε κατά την συζήτηση της εκτός ημερήσιας διάταξης. Με αφορμή το θέμα αυτό, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιώργος Πρέτζα ζήτησε στοιχεία για τα χρήματα που απομένουν στο πρόγραμμα αλλά και τους σχεδιασμούς της περιφέρειας για τη χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων της Πρέβεζας. Απαντώντας, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως η χρηματοδότηση των έργων αυτών θα εξαρτηθεί από την πορεία ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων, όπως συνέβη και με τα έργα οδικής ασφάλειας που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, επανέλαβε τη συζήτηση που είχε παλαιότερα αλλά και πρόσφατα στη Λευκάδα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου για εξέταση κατασκευής των έργων με τη μέθοδο της παραχώρησης. Πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε. Είναι τα αρχεία που βρίσκαμε σε όλο το σκάψιμο που γινόταν. Ευτυχώς πλέον δεν έχουμε τέτοια θέματα. Αυτά τα λύσαμε. Η μόνη εκκρεμότητα που είναι τελευταία είναι οι ελιές, οι οποίες λύσαμε το θέμα και στο ΣΤΕ. Και μετά το ΣΤΕ συζητήθηκε και στο Μονομελές Εφετείο η Τιμή Μονάδος. Έχει ζητήσει όμως, δεν μπορούσαμε να τις... Βγάλαμε τις ελιές τώρα γιατί ζήτησε, επειδή λεγόταν ότι αυτές ήταν υπερανόμοιες, η εφορία αρχαιοτήτων κάπου να τις μεταφέρουν, πάλι μερικά μας έξοδα, το οποίο δεν προβλέπεται πουθενά, ως υποέργο, για να μην χαθούν αυτές οι ελιές, οι οποίες είναι στο κομμάτι της εισόδου από το Μύθικα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πρέβεζας. Λοιπόν, από αυτά τα 11 εκατομμύρια, πόσα πάνε οι γέφυρες φορές πάνε? Ναι, το έργο πάει μέσα, όλο γέφυρα. Και τα 11 εκατομμύρια, φυσικά.
Η ερώτησή μου είναι επειδή το ΕΣΠΑ στο κομμάτι των υποδομών έχει λίγο μειωμένο συνολικό ποσό. Και έχουμε και το Φιλιππιάδα Ζέφυρος. Πόσα χωράει τελικά, δηλαδή μαζί με τη γέφυρα, και επειδή υπάρχουν και το κομμάτι, οι δρόμοι της Πρέβεζας, η Γουμανίτσας και άλλα που έχετε πει κατά καιρό. Όχι, όχι, εμείς ένα κομμάτι θα φτιάξουμε από το ΕΣΠΑ. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε πολλά. Αυτό το Φιλιππιάδα Ζέφυρος. Φιλιππιάδα Στεφάνη. Φιλιππιάδα Στεφάνη. Τι περισσεύει από το ΕΣΠΑ, είναι 38 δισεκατομμύρια, είναι 38 δισεκατομμύρια. Εμείς θα κάνουμε, άκουσα και προχτές μίλησα στη Λευκάδα με τον αρμόδιο υπουργό, κάνουμε μία συζήτηση για να δούμε, εμείς είμαστε υπέρ της παραχώρησης του δρόμου και θα κάνουμε τη σύσκεψη που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα για να προωθήσουμε τις μελέτες. Μην ξεχνάτε ότι εάν γίνεται σήμερα το Γιάννηνα Κακαοκιά, γίνεται γιατί παρέμβει η περιφέρεια Υπήρου, παρά που κάποιοι έλεγαν πού θα βρει λεφτά, άλλοι έλεγαν ότι είχαμε εμείς τις μελέτες, όλο στηρίχθηκε στις μελέτες δικιά μας, γιατί όλα αυτά τα έργα που ξεκίνησαν το 2005, είτε Γιάννηνα Κακαοκιά, είτε Φιλιππιάδα Πρέβεζα και όλα τα παραθαλάσσια, ήταν κάποιες μελέτες που δεν κάνουν για τίποτα εντός εισαγωγικών, ειδικά στο κομμάτι Φιλιππιάδα Πρέβεζα, και η ουσία είναι ότι έχουν πληρωθεί χρήματα πολλά, τα οποία δεν έχουν για μένα ουσία αντικρίσματος για την περιοχή. Ό,τι εσύ μου ήταν σε σχέση με το σύνολο του ΕΣΠΑ στο κομμάτι των υποδομών, με αυτά που μπαίνουν ως γέφυρα. Ναι, ναι, μπορεί και να μην μπει καν το κομμάτι, αν πάμε για παραχώρηση, με πρότες που έχουμε κάνει, μπορεί στο τέλος να πάει όλο το κομμάτι στην παραχώρηση. Αν η εκτίμησή σας ότι περισσεύουν πολύ λίγα χρήματα για μελλοντικό σχεδιασμό. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει. Ακόμα, είμαστε γρήγορα. Ξέρουμε το πόσο ΕΣΠΑ 2020. Δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί παράδειγμα θα εξαρτηθεί και από άλλα έργα. Έχουμε και άλλα έργα. Περιοριζόμαστε στη δυνατότητα μελλοντικών έργων υποδομής. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πεπερασμένα. Εμείς όμως κάνουμε τον αγώνα μας. Όπως κάναμε και σε άλλα έργα, όπως ήταν η κόμβη που είχαμε ετοιμάσει για οδική ασφάλεια, η οποία βρήκαμε χρήματα και γίνονται σε ποσό 24 εκατομμύρια κόμβη, οι οποίοι γίνονται σε μέρη που σκοτώνονταν συμπολίτες μας. Ναι, άλλο ταμείο ανάκαμψης δεν έχει όμως. Δεν ξέρεις κανένας τι θα βγάλουν, η Ευρώπη είναι σε μετακίνηση αυτή τη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκε ακόμη η ανάθεση της μελέτης κατασκευής κυκλικού κόμβου στην περιοχή IKEA και τη σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, με τον κύριο Καχρημάνη να σημειώνει τη συμβολή των κόμβων στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το αποτέλεσμα είναι η κίνηση να είναι τεράστια εδώ και είναι 5 χιλιόμετρα λιγότερο αυτός ο δρόμος από τον άλλον δρόμο. Και με ποια διαφορά, ότι αυτό μια μέρα θα γίνει ένα μεγάλο προάστιο όλων των Ιωαννίων. Εγώ εξηγούσα και για τους κόμβους που είχατε κάνει. Προγενέστε. Για τον κόμβο Νεοκυσάριας. Και όποιος... Από τον κόμβο Εγναντίας. Κόμβο Νεοκυσάριας, κόμβο Ήπειρος Παλάς, φυσικά, κόμβο Επισκοπικού, κόμβο IKEA. Δεν ξέρω τι χρησιμότητα και αν υπάρχει μια βιώσιμη εκεί πέρα στα πλαίσια της κινητικότητας μια συγκεκριμένη μελέτη που αφορά όλο αυτό το δίκτυο. Δηλαδή τα λεφτά είναι πολλά πλέον. Τα 6-800 που δίνουμε στον κόμβο Επισκοπικού. Συν τον κόμβο IKEA, δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι. Σε ένα κομμάτι, όταν υπάρχει παράπλευρος δρόμος που είναι η Ιόνια, δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι. Μα ακούστε, αυτοί που λένε αυτά είναι άσχετοι και το λέω με παρησία. Με ποια έννοια? Ότι εδώ έχουμε το λύκο μπροστά και αυτοί ψάχνουν τους τορούς. Δηλαδή όλη η κίνηση γίνεται από εκεί. Πάτε, στηθείτε μια μέρα για να καταλάβετε τι γίνεται. Το 80% των ετοιμάτων πηγαίνουν από την Ιωνία, δεν το κόμβο του Αγού. Ουδής κινείται. Ουδής. Όχι, το Αγού. Το Αγού και έρχονται προς το Βυζάνι. Για μένα πρέπει να οριστεί αυτός ο δρόμος με ό,τι έσχοντα στους πόλεως. Από τον κόμβο του Αγού. Μα το έχουμε ορίσει εμείς μια απόφαση που την έχουμε στείλει στον Υπουργό και δεν είναι σημερινό. Είναι 6 χιλιόμετρα διαφορά, 5-800 είναι. Δεν είναι μόνο το 5-800, είναι ότι εκεί
είναι εμπορική περιοχή πλέον. Και ανά 700 μέτρα το πολύ πρέπει να έχει κυκλικούς κόμβους για να έχει αντίστροφη αλλαγή κάποιος που πηγαίνει και θέλει να γυρίσει. Επειδή μιλήσατε για την πολιότητα, το να ασκείς κριτική και να λες ότι έχουμε κόμβους χωρίς δρόμους είναι μια πραγματικότητα την οποία την καταλαβαίνουμε όλοι. Δεύτερο, ότι κάποιες περιοχές, είτε με όρους εμπορικότητας, είτε με άλλους όρους οι οποίοι ακόμα δεν μας έχουν κατανοηθεί σε εμάς, μπαίνουν σε προτεραιότητα, όπως η περιοχή της Οδός Μια, ή όπως το κομμάτι αυτό από τον κόμβο του Αυγού μέχρι να μπει στα Γέννα. Το ότι μπαίνουν σε προτεραιότητα είναι επιλογή. Υπάρχουν και άλλα σημεία, είμαστε περιφέρεια εδώ, που έχουν παγίδες θανάτου. Αλλά εδώ φαίνεται να στείλονται κόμβοι για να προετοιμαστούν δρόμοι που στην προηγούμενη συζήτηση είπαμε ότι η χρηματοδότηση πλέον είναι με το σταδιόμετρο. Τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε δρόμους εκεί δηλαδή με διόδια. Δεν μπορεί να έχεις κόμβους χωρίς δρόμους. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε. Είσαι λέει αυτό που λέω εδώ. Θα σας πω κάτι. Κάναμε έναν κόμβο στο Κουτσελιό. Έτσι. Ένα μικρό κόμβο. Ένα μικρό κόμβο στη Βασιλική. Ξέρετε πόσο σώσαμε που θα έχουν σκοτωθεί. Επίσης, κατά την εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση, εγκρίθηκε η αίτηση ανακοπής καταλογισμού για το πρόστιμο σχετικά με τον ποταμό Λούρο, προκειμένου να γίνει η προσφυγή της περιφέρειας Ηπείρου.